Καλησπέρα και πάλι, Γιώργο. Καλησπέρα, Στέργιο. Καλησπέρα και συγγνώμη, δεν είχε. Δεν είναι στο χέρι σου, εντάξει. Δεν είναι στο χέρι σου. Ωραία. Λοιπόν, λέγαμε το εξής. Δώσε μια εξήγηση γενική για την εικόνα του φετινού ΠΑΟΚ. Εξήγηση. Θα ξεκινήσω από πολλούς μήνες πριν, από την έναρξη, θα έλεγα, το κλείσιμο μάλλον της περσινής χρονιάς. Παρέμεινε ο προπονητής που θα έλεγα ότι δεν τον πολύ θέλανε, να το πω έτσι ξεκάθαρα, τον προπονητή, τον Φερέιρα. Τέλος πάντων τον δώσανε την ομάδα ξανά, ξεκίνησε η προετοιμασία. Είχε τις επιλογές τις δικές τους, ότι έχει να κάνει το ποιοι παίχτες θα φύγουν και το ποιοι παίχτες θα έρθουν. Θα έλεγα ότι δεν έγινε και δεν έγινε ο σωστός προγραμματισμός ότι έχει να κάνει τη λειτουργία της ομάδος. Ξεκίνησε η χρονιά, θα έλεγα σε γενικές γραμμές καλά, αλλά καλά μηνύματα παίρναμε. Κάποια στιγμή στράβωσε η ομάδα, δεν είχε τα αποτελέσματα, αποκλειστήκαμε από την ΣΥΚ και αποχώρησε ο προπονητής. Ήρθε ο Παμπλο Γκαρσία, ένα παιδί που ήταν στην ΚΑΠΑ 20, γνωρίζουμε το τι σημαίνει για τον ΠΑΟΚ και γενικότερα την προσωπικότητα που έχει ο Γκαρσία. Εγώ θα έλεγα ότι οφείλεται στον όχι και τόσο καλό σχεδιασμό και στον όχι και τόσο καλό προγραμματισμό που έγινε, σε ό,τι έχει να κάνει με το ρόστερ της ομάδος. Φύγανε πολύ καλοί, ικανοί ποδοσφαιριστές που αποτελούσαν τον κορμό, θα έλεγα, της ομάδος. Ήρθανε κάποια άλλα παιδιά που προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι δεν είναι κάτι ξεχωριστό και κάτι ιδιαίτερο και δεν αναπληρώσαν σε καμία περίπτωση το κενό από τους ποδοσφαιριστές που φύγανε. Έχει παίξει πολύ σημαντικό ρόλο, θα έλεγα, η δίκαιη αρουσία του κόσμου στο γήπεδο. Αυτό ισχύει φυσικά και για όλες τις ομάδες, αλλά για τον ΠΑΟΚ σημαίνει πάρα πολλά ο κόσμος του ΠΑΟΚ. Απέχει πάρα πολύ ο μεγαλομέτωχος λόγω της κατάστασης της πανδημίας. Όλα αυτά νομίζω συντελούν έτσι ώστε να παρουσιάσει η ομάδα αυτή την κακή εικόνα που παρουσιάζει σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Αυτό είναι το ένα σκέλος. Και το δεύτερο σκέλος που για μένα είναι και το πιο σημαντικό, θα έλεγα ότι η ομάδα δεν έχει το πάθος, την ένταση, τον εγωισμό που πρέπει να βγάλει ένας ποδοσφαιριστής όταν αγωνίζεται στον ΠΑΟΚ και φοράει αυτή τη φανέλα. Αυτό που οφείλεται. Κρατάω αυτό, έχω κι άλλα, φαντάζομαι έχει και ο Στέργιος. Αλλά... αυτό οφείλεται στη χαλαρότητα που υπάρχει γύρω από την ομάδα. Εγώ έχω πει πάρα πολλές φορές, ο ΠΑΟΚ δεν ήταν ποτέ έτσι, δηλαδή παίζεις την Κυριακή, χάνεις και βρίσκεις και είναι όλα καλά. Αυτό νομίζω, εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι, δηλαδή είτε παίζεις, για να κερδίσεις, για να χάσεις, πάμε την επόμενη Κυριακή και ό,τι γίνει. Όχι, δεν είναι έτσι. Ο ΠΑΟΚ ειδικά τα τελευταία χρόνια και πριν από 2 χρόνια που μας έχει κάνει περήφανος με αυτή την τεράστια και όχι μόνο με την κατάκτηση του Τάμπου, με αυτή την συνολική εικόνα που είχαμε σαν ομάδα. Νομίζω ότι τα τελευταία 2 χρόνια και ειδικότερα φέτος την έχουν παραμελήσει, την έχουν αφήσει την ομάδα, δεν είναι δίπλα σε όλους τους τομείς και αναφέρομαι σε όλους τους τομείς και νομίζω ότι αυτό έχει επηρεάσει πάρα πολύ και έχει παρασύρει πάρα πολύ τους ποδοσφαιριστές και το αγωνιστικό κομμάτι της ομάδας. Μάλιστα. Δηλαδή ήταν κάποιος κοντά στην ομάδα κόντρα στην Μπεσίκτας και στην Μπενφίκα και μετά δεν ήταν? Όχι. Το ίδιο δεν ήταν? Όχι, όχι, δεν ήταν, όχι. Σίγουρα δεν ήταν. Και τότε έρχεται και όταν και αναφέρομαι, αν αναφερόμαστε για τον μεγάλο πέτο, όχι. Οι συνθήκες ήταν πάλι οι ίδιες. Ναι. Από εκεί και πέρα άρχισε, εντάξει, παίζουν πολλά, ξέρεις πώς, ειδικά ήταν το ξεκίνημα, ήταν άλλες, μυαλό, η ψυχολογία ήταν διαφορετική. Υπήρχε το κίνητρο του Champions League που, εντάξει, δεν το συζητάμε, είναι το μεγαλύτερο πλέον. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι η ομάδα από το χρονικό διάστημα εκείνο και μετά δεν έχει να δείξει, δεν μας έχει δείξει απολύτως τίποτα. Μάλιστα. Χρειάζονται όλα αυτά για να κερδίσει ο ΠΑΟΚ? Προσωπική μου... Ναι, ναι. Ορίστε, δεν σε άκουσα, Κώστα. Λέω, χρειάζονται όλα αυτά για να κερδίσει ο ΠΑΟΚ τον Παναθηναϊκό, όντας καλύτερος και στα 2 παιχνίδια που είδαμε? Όχι, δεν χρειάζεται.
Όχι, δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται ούτε μεγάλο μέτοχος, ούτε δεν χρειάζεται, όχι απολύτως τίποτα, και έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό. Αλλά βλέπουμε μια ομάδα, και όχι μόνο στο συγκεκριμένο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, είναι χρόνιο το πρόβλημα. Βλέπουμε μια ομάδα νοθρή, μια ομάδα αψυχή, που επικρατεί μια χαλαρότητα, δεν υπάρχει ούτε νεύρο, ούτε πάθος, δηλαδή να βγεις να πεις και να πεις ότι παίζω στον ΠΑΟΚ, είμαι καλύτερος και θα κερδίσω. Και πολύ περισσότερο όταν αγωνίζεσαι, χωρίς να θέλω να μειώσω τον Παναθηναϊκό ή την ΑΕΚ, είτε αυτές τις ομάδες, αλλά είσαι πολύ καλύτερος από αυτές τις ομάδες. Απλά δεν το δείχνεις μέσα στο γήπεδο. Τώρα, πού οφείλεται αυτό? Δεν είναι καλά μέσα και στα αποδυτήρια? Έχουν ένα θέμα με τον Γκαρσία? Ο Γκαρσία δεν το έχει βρει ακόμα ώστε να κάνει τη σωστή διαχείριση? Δεν υπάρχει το να βρεθεί ο άνθρωπος ο κατάλληλος έτσι ώστε να τους ταρακουνήσει? Μιλάω διοικητικά, όλα αυτά νομίζω συντελούν για να υπάρχει αυτή η χαλαρότητα που υπάρχει σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς στον ΠΑΟΚ. Αυτή η χαλαρότητα είναι, Γιώργο, που βλέπουμε μια ομάδα, αυτή είναι η δική μου η άποψη, αν συμφωνείς, αν διαφωνείς, εδώ είμαστε, που με το που δέχεται ένα γκολ, το όποιο πλάνο επιθετικό που έχει, να ψιλοπηγαίνει στα σκουπίδια και να βλέπουμε μια ομάδα που προσπαθεί με άναρχους τρόπους να ισοφαρίσει. Δηλαδή το ίδιο έργο νομίζω το έχουμε δει, τουλάχιστον στο δικό μου το μυαλό αυτό είναι. Σε όλα τα παιχνίδια που ο ΠΑΟΚ ήταν καλύτερος, δέχτηκε ένα γκολ από το πουθενά και η συνέχεια ήταν αυτή που περιμέναμε, με το ζόρι ο ΠΑΟΚ να ισοφαρίσει. Κοίταξε, Στέλιο, συμφωνώ σε αυτό που λες. Ο ΠΑΟΚ, κακά τα ψέματα, και ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, δεν έχει πλάνο αγωνιστικό μέσα στο γήπεδο. Δεν υπάρχει πλάνο. Ο ΠΑΟΚ σε όλα τα παιχνίδια υπολογίζει σε κάποιους συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές. Αυτός είναι ο Τζόλης, ο Ουάρντα, ο Ζίβκοβιτς και ίσως ένα-δυο ακόμα παιδιά, έτσι ώστε να πάρουν κάποιες ατομικές πρωτοβουλίες, να βρεθούν σε καλό φεγγάρι και σε καλή μέρα και να μπορεί να κερδίσει η ομάδα. Δεν αντιδράει διαφορετικά η ομάδα, και αυτό δεν είναι μόνο στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, είναι συνεχόμενη η εικόνα, η μέτρια που παρουσιάζει η ομάδα. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τη χαλαρότητα που λέω εγώ, εννοώ δηλαδή ότι δεν είσαι αποφασισμένος, δεν μπαίνεις στο 100% να τα δώσεις όλα, και όταν μπαίνεις στο γήπεδο για να τα δώσεις όλα, θα σου βγει κάποια στιγμή. Αλλά παρασύρεσαι αν θα φας ένα γκολ, αν δεν βάλεις γκολ, και σε όλο αυτό το αγωνιστικό, ας πούμε, πλάνο που μπορεί να έχει ένα παιχνίδι, παρασύρεσαι κι εσύ και δεν υπάρχει και καμία αντίδραση αγωνιστική μέσα στο γήπεδο. Δηλαδή, στο συγκεκριμένο παιχνίδι να αναφερθώ του Παναθηναϊκού, που είσαι καλύτερος από τον Παναθηναϊκό, χωρίς να έχεις κάνει τρομερά πράγματα, αλλά είσαι πολύ καλύτερος από τον Παναθηναϊκό, γιατί κάποιος που δει το παιχνίδι το 3-0, είναι πλασματικό πραγματικά, και δεν ανταποκρίνεται και δεν αντικατοπτρίζει την εικόνα και των δύο ομάδων. Αλλά πώς, ο ΠΑΟΚ έχασε πάλι με κατεβασμένα τα χέρια. Δηλαδή δέχτηκε το πρώτο γκολ, για το δεύτερο δεν το συζητώ, και στο φάουλ που έγινε και στην εκτέλεση του φάουλ, δηλαδή δεν νοείται επίπεδο ομάδα του ΠΑΟΚ να τρώει τέτοιο γκολ, και πολύ περισσότερο και για το τρίτο, σε μια κόντρα αντεπίθεση δεν υπήρχε κανένας και δεχτήκαν και ένα τρίτο τέρμα. Αυτό νομίζω δεν αρμόζει σε μια ομάδα σαν του ΠΑΟΚ, σε μια ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό, μια ομάδα που πρέπει να πρωταγωνιστεί, και αυτό για μένα οφείλεται και στον προπονητή, οφείλεται και στους ποδοσφαιριστές. Είναι φοβερό πάντως, Γιώργο και Κώστα, η ομάδα που επί 1,5 χρόνο είχε μόνο μία ήττα, αυτή με τον Αστέρα Τρίπολης, εκείνο το μαγικό 3-2, αφού είχαν προηγηθεί τα απίστευτα παιχνίδια που είτε δεν έγιναν με τον Ολυμπιακό, είτε έγινε η κλοπή με την ΑΕΚ. Και 1,5 χρόνο αυτή η ομάδα πραγματικά διέλυε όποιον έβρισκε μπροστά της, φέτος να έχει στα παιχνίδια με τις ομάδες που είναι στο top 6 μία ισοπαλία μόνο στο ΆΚΑ. Δηλαδή από τον Παναθηναϊκό 2 της Τηλεοφόρο, ήττα τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι, ήττα στην Τρίπολη από τον Αστέρα και μία ήττα με τον τρόπο που ήρθε, με τον ανεκδίκητο διαιτητή στο κλειάν της Βικελίδης. Και μια ισοπαλία στο ΆΚΑ, αυτό που είπα. Δηλαδή είναι 6-7 μάτς και ο ΠΑΟΚ έχει μια ισοπαλία μακριά από την Τούμπα. Χάθηκε είναι... εκείνο το μέταλλο του ΠΑΟΚ, πιστεύω. Δεν ξέρω αν συμφωνεί ο Γιώργος. Και να συμπληρώσω πάνω σε αυτό που λέτε, συμφωνώ, πώς δεν συμφωνώ. Και να συμπληρώσω ότι μιλάμε για ομάδες
στη συγκεκριμένη στιγμή και στο συγκεκριμένο πρωτάθλημα που έχουν τεράστια προβλήματα. Ε. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός δεν σε καμία περίπτωση ήταν ο Παναθηναϊκός που μπορούσε να ήταν. Η ΑΕΚ σε πολύ καλή, σε χειρότερη κατάσταση. Εντάξει, δεν μιλάω για Τρίπολες και αυτά, γιατί ο ΠΑΟΚ δεν μπαίνουν καν στη διαδικασία να συζητήσουν και συγκριτικά τέτοια πράγματα. Και όμως ο ΠΑΟΚ χωλαίνει και δεν μπορεί να πάρει τα αποτελέσματα, γιατί το πρόβλημα είναι μέσα στην ομάδα. Δεν μπορεί αγωνιστικά να βγάλει αυτή την προσωπικότητα και αυτό το DNA που έχει αυτή η ομάδα. Πιστεύεις δηλαδή, και εσύ, γιατί εγώ το πιστεύω, ότι ο Ακπομ, ο Πέλκας, ο Γιαννούλης, ο Λιμνιός, δεν ξέρω, Στέργιο, βοήθησε με, ποιος άλλος αποχώρησε? Ο Μάτος. Ο Μάτος. Ο Μάτος, μπράβο, ναι. Ο Μαωρίσιο, λίγο νωρίτερα, ο Μίσιτς. Μαωρίσιο, ο Μίσιτς, δεν αντικαταστάθηκαν από εισάξιους ποδοσφαιριστές, τουλάχιστον φέτος. Τώρα, τι μπορεί να δείξουν αυτοί που ήρθαν του χρόνου, είναι μια άλλη συζήτηση. 100% συμφωνώ, Κώστα. 100% όχι μόνο δεν αντικαταστάθηκαν, ούτε καν, όχι μόνο δεν είναι εισάξιοι, είναι πολύ κατώτεροι από όλα αυτά τα ονόματα και από αυτά τα παιδιά που φύγαν από τον ΠΑΟΚ. Και σαν απόδοση, αλλά και σαν προσωπικότητες και σαν παρουσία μέσα στο γήπεδο. Η προσωπική μου άποψη θα είναι ότι ο ΠΑΟΚ, αν εξαιρέσω και χωρίς να θέλω να αναφέρω ονόματα, ο ΠΑΟΚ, αν εξαιρέσεις κάποια παιδιά που υπάρχουν στην ομάδα, οι ποδοσφαιριστές και που ήρθαν αλλά και κάποιοι άλλοι που υπάρχουν, είτε είναι κορεσμένοι, είτε είναι απογοητευμένοι, είτε έχουν επαναπαυθεί, το υλικό που έχει η ομάδα, ναι, νομίζω ότι σε καμία περίπτωση δεν αρμόζει για να είναι στον ΠΑΟΚ. Ποια θεωρείς από τους παίκτες που αναφέραμε, ποιους θεωρείς τις δύο πιο μεγάλες απώλειες? Πιο μεγάλες απώλειες. Ναι, είπαμε, μια σειρά παικτών. Όλους αυτούς που αναφέραμε και ανέφερε Κώστα, όλοι είχαν παρουσία πολύ δυνατή μέσα στην ομάδα. Ο Μάτος είναι εξαιρετικός. Άσχετα το τελευταίο που υπήρχαν κάποια προβλήματα. Ο Πέλκας, το ίδιο. Ο Ακπομ, τεράστιος, χωρίς να έχει τις ανάλογες συμμετοχές. Πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Ο Λιμνιός. Όλα αυτά τα παιδιά. Ο Γιαννούλης. Όλα αυτά τα παιδιά ήταν ο βασικός κορμός και εκεί στηριζόταν ο προπονητής. Αυτά τα παιδιά όλοι είχαν πολύ καλή παρουσία. Δεν αντικαταστάθηκαν. Δυστυχώς δεν αντικαταστάθηκαν αυτά τα παιδιά. Και αυτοί που ήρθαν οι ποδοσφαιριστές, ναι, είναι για μένα, προσωπική μου εκτίμηση, είναι πολύ κατώτεροι, όχι μόνο από αυτά τα παιδιά, που αναγκάζονται για να παίζουν στον ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Ας αφήσουμε τα κόλυβα και πάμε στα κουφέτα, να μην πω άλλες λέξεις. Ο ΠΑΟΚ έχει μπροστά του. Έπρεπε να κάνουμε μια αναδρομή, γιατί δεν τα είπαμε και όλα καθόλου φέτος εδώ στο ραδιόφωνο. Ο ΠΑΟΚ έχει μπροστά του αύριο έναν ημιτελικό. Είναι το πρώτο βήμα για την υλοποίηση του πρώτου στόχου του, που είναι η παρουσία του στον τελικό του κυπέλλου Ελλάδας. Αντιμετωπίζει μια, θα μου επιτρέψετε να πω, προβληματική ΑΕΚ, γιατί τα προβλήματα της ΑΕΚ είναι μεγαλύτερα από του ΠΑΟΚ. Πώς αναλύεις και τι σκέφτεσαι για το παιχνίδι αυτό? Ναι. Και για το ζευγάρι, και για το ζευγάρι, έτσι. Ναι. Πριν μπω στο αγωνιστικό κομμάτι, θα έλεγα ότι για μένα επιβάλλεται, όταν και το λέω επιβάλλεται με όλη τη σημασία της λέξεως, επιβάλλεται ο ΠΑΟΚ να περάσει, να δώσει τα πάντα στα δύο παιχνίδια που είναι με την ΑΕΚ, αρχής γενομένης το αυριανό, και να βρεθεί στο τελικό και να διεκδικήσει τον κύπελο. Εγώ θα έλεγα πρέπει να πεθάνουν για να φέρουν τον κύπελο στη Θεσσαλονίκη και στον κόσμο του ΠΑΟΚ, για να κλείσει έστω σε εισαγωγικά αυτή η άσχημη χρονιά με ένα τρόπαιο. Εμένα ο πρωταρχικός και ο βασικός στόχος είναι ο ΠΑΟΚ να πάει να κατακτήσει το κύπελο. Ωραία. Από εκεί και πέρα. Θεωρητικά μαζί σου. Πρακτικά. Πρακτικά πρέπει να το δείξουν μέσα στο γήπεδο. Μπορεί. Να πάνε και να το δείξουν στο γήπεδο. Η ΑΕΚ
η ΑΕΚ σίγουρα είναι πολύ κατώτερη ομάδα με πολύ μεγαλύτερα και τεράστια προβλήματα και αγωνιστικά και εξωαγωνιστικά από ότι εμείς. Είναι σε πολύ, πολύ πιο δύσκολη κατάσταση και δεν μένω μόνο στο αποτέλεσμα το προχθεσινό που χάσανε 5-1 από τον Ολυμπιακό, αλλά έχει τεράστια προβλήματα. Πολύ περισσότερο από ό,τι έχουμε εμείς. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι θα σηκώσει τα χέρια και θα κάτσει αμαχητή. Και για την ΑΕΚ ο στόχος είναι το κύπελλο, να βρεθεί στο κύπελλο. Από ό,τι έμαθα και άκουσα και χθες και γενικότερα πάνε λίγο να... και με τον Ελισανίδρα και γενικότερα τους ταρακούνησαν λίγο έτσι ώστε να παρουσιαστούν κάπως διαφορετικοί στο παιχνίδι του αυριανό. Από εκεί και πέρα, για μένα, εάν πάω παρουσιάσει μια πολύ καλύτερη εικόνα πει στο γήπεδο και δείξει ότι είναι καλύτερος, γιατί είναι καλύτερος και ατομικά σε ποδοσφαιριστές αλλά και σαν ομάδα, αλλά πρέπει να το δείξει πραγματικά μέσα στο γήπεδο αυτό και να το δείξει όχι μόνο αγωνιστικά και με την αίσθηση που λέω και με το πάθος, έτσι, ότι ερχόμαστε εδώ να σας περάσουμε και να πάμε να παίξουμε στο τελικό. Τότε νομίζω ότι θα έχουμε και τον πρώτο λόγο. Αν παρουσιαστούμε πάλι με τα προβλήματα και τα θέματα που έχει η ομάδα σε τελευταία παιχνίδια, δεν ξέρω πώς μπορεί να εξελιχθεί το αυριανό παιχνίδι. Γιώργο, σε μια ομάδα όπως η ΑΕΚ που είναι παραδοσιακά από τις μεγάλες στη χώρα μας, όταν έρχεται μια τέτοια βαριά ήττα και ο ποδοσφαιριστής ακούει τον προπονητή να τον αδειάζει, γιατί αυτό έκανε ο Χιμένεθ, ακούει τον μεγαλομέτωχο να του λέει 1000 πράγματα και πόσα δεν βγήκαν προς τα έξω. Σε μια ομάδα λοιπόν όπως η ΑΕΚ που δεν έχει τις υποδομές, δεν είναι μια στρωμένη ομάδα, νομίζω έχει αυτή πολλά προβλήματα, αυτά λέγαμε νωρίτερα, μπορούν οι παίκτες να αντιδράσουν ή είναι δύσκολο στη φάση που είναι? Δηλαδή θέλω να πω, ελοχεύει ο κίνδυνος την πεντάρα που έφαγε η ΑΕΚ να παρουσιάσει η ΑΕΚ μια άλλη εικόνα με τον ΠΑΟΚ? Κοιτάξτε να δεις, σίγουρα δεν είναι και ότι καλύτερο να ακούς τον προπονητή σου. Στο ρωτάω γιατί πέρασες μία ζωή στα αποδυτήρια, γι' αυτό στο ρωτάω. Ναι, γι' αυτό στέκομαι προπονητή και δεν στέκομαι στον πρόεδρο ή στη διοίκηση, γιατί η διοίκηση έχει και το δικαίωμα να πει και δύο κουβέντες σαν διοίκηση που είναι, αλλά δεν επιτρέπεται στον προπονητή να ξεπροστιάζει έτσι ποδοσφαιριστές και ομάδα εκεί την ώρα που είναι σε μια τέτοια καπή του πρωταθλήματος και του κυπέλλου. Σίγουρα υπάρχει απογοήτευση, σίγουρα υπάρχουν νεύρα στους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ, σίγουρα δεν θέλουν να τον βλέπουν, δεν το συζητώ. Από εκεί και πέρα όμως μπορεί και από την άλλη να υπάρξει μια αντίδραση έτσι ώστε να, στο συγκεκριμένο παιχνίδι να δείξουν κάτι διαφορετικό. Όχι για τον προπονητή, εγώ το παίρνω εγωιστικά. Να λειτουργήσει λες το αίσθημα της αυτοσυντήρησης του ποδοσφαιριστή. Για τα πρόσωπά τους. Ναι. Ναι, πιστεύω ότι θα ίσως παρουσιαστεί διαφορετική άξιο ότι έχει να κάνει με τη θέληση για το παιχνίδι. Από εκεί και πέρα, σαν ομάδα, σαν μονάδες, δεν το συζητώ και δεν υπάρχει σύγκριση με την δική μας την ομάδα. Γι' αυτό θα το ξαναπώ ότι όλα εξαρτώνται με την παρουσία που θα έχει η δική μας η ομάδα και οι δικοί μας οι ποδοσφαιριστές μέσα στο γήπεδο. Να σταματήσουν αυτές τη χαλαρότητα, να μπουν πραγματικά σαν ΠΑΟ, να μπουν πραγματικά σαν μεγάλη ομάδα, να σεβαστούν τη φανέλα αυτή που φοράνε και να δείξουν ότι είναι και καλοί παίχτες και αξίζει έστω αυτό το χρονικό διάστημα να παίζουν στον ΠΑΟ. Και είναι μια καλή ευκαιρία αυτά τα δύο τα παιχνίδια, εγώ θα πω τρία γιατί βάζω και το τελικό. Εγώ είμαι αισιόδοξος και σίγουρος ότι θα την περάσουμε την ΑΕΚ και μακάρι να πω και αληθινός. Εγώ βάζω τρία παιχνίδια γιατί βάζω και το τελικό. Πρέπει σε αυτά τα τρία παιχνίδια η ομάδα από τον προπονητή, τους ποδοσφαιριστές, να ανατρέψουν λίγο αυτή την κακή εικόνα και αυτή την στεναχώρια που έχει ο κόσμος του ΠΑΟΚ και θα έλεγα το πληγωμένο στον κόσμο του ΠΑΟΚ από αυτή την εικόνα που παρουσιάζει η ομάδα. Μάλιστα. Αν μιλήσουμε για τη συνέχεια των play-off, ο στόχος της δεύτερης θέσης πιστεύεις ότι χάθηκε? Να σου πω την αλήθεια, όχι δεν με ενδιαφέρει. Εγώ θα έλεγα να κλείσουμε τα play-off. Μακάρι να μπορέσουμε να κατακτήσουμε τη δεύτερη θέση. Δεν ξέρω με την εικόνα αυτή αν μπορούμε να το καταφέρουμε.
Με αυτή την εικόνα είναι σίγουρα, σίγουρα δεν μπορούσε να καταφέρει. Είναι εφικτό, δεν είναι ανέφικτο. Μπορεί να το κάνει η ομάδα, αλλά είναι και δύσκολο. Αλλά για μένα προσωπικά δεν σημαίνει και τίποτα. Πραγματικά στο λέω, δεν σημαίνει τίποτα. Γιατί η τεχνική χρονιά ήταν τόσο άσχημη, χάθηκε πολύ νωρίς το πρωτάθλημα. Η απόδοση της ομάδας ήταν σε μέτρια επίπεδα. Οπότε για μένα θα έλεγαν να κλείσουν όσο πιο γρήγορα θέλουν τα play-off, να τελειώσει αυτή η χρονιά και μακάρι να ξαναευχηθώ αυτό που είπα και πριν, να μπορέσουμε και να κατακτήσουμε το κύπελλο. Μάλιστα. Ξεκάθαρο. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο, αν δεν έχει ο Στέργιος κάποια ερώτηση. Στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό θέλω να επικεντρώσω και να μου πεις αν η εκτίμησή σου ποια είναι. Το μεγαλύτερο πρόβλημα του ΠΑΟΚ ήταν η αμυντική του συμπεριφορά ή το γεγονός ότι δεν μπόρεσε να σκοράρει. Ή και τα δύο. Θα έλεγα το μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν η αμυντική συμπεριφορά. Και δεν είναι μόνο στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, είναι γενικότερα σε όλη τη διάρκεια. Έχουμε τεράστιο πρόβλημα αμυντικό. Δεχόμαστε πολύ εύκολα και χαλά και ανόητα κολ από το πουθενά. Από ομάδες που δεν κάνουν καν ευκαιρίες. Και αυτό έχει να κάνει από την έλλειψη συγκέντρωσης, από την χαλαρότητα αυτή που είπα πριν. Και από εκεί και πέρα δημιουργείς κάτι. Μπορεί να μην σε κάτι, να μην σε έρχεται και χάνεις ένα παιχνίδι όπως θα χάνει ο ΠΑΟΚ τα τελευταία. Αλλά νομίζω το βασικό για μένα είναι ότι η ομάδα έχει πολύ κακή λειτουργία αμυντική και όταν μιλάμε αμυντικά για να πούμε, δεν είναι μόνο οι τέσσερις οι αμυντικοί. Όχι, όχι. Αμυντική λειτουργία είπα. Αμυντική αναστατικές... Εντάξει. Όταν κάνεις άμυνα, η άμυνα ξεκινάει από το φόρο. Συνεχίζεται με τους ακριανούς, τα χαφ, πάμε στους τέσσερις τις άμυνες που είπες και στον τερματοφύλακα, ο οποίος... Την Κυριακή, δηλαδή, εντάξει, ήταν... Το τρίτο γκολ τώρα που δεχτήκαμε, το τρίτο γκολ που δεχτήκαμε με τον Παναθηναϊκό, δηλαδή κάνουμε επίθεση, πάμε να βάλουμε γκολ και ξαφνικά τρώμε την κόντρα, δεν υπάρχει κανένας πίσω, δεν τρώμε την κόντρα και τρώμε το τρίτο γκολ. Αυτό είναι αδιανόητο για μια ομάδα όπως είναι ο ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Είναι αδιανόητο να τρώει τέτοιο γκολ ο ΠΑΟΚ. Ποια είναι, Γιώργο, η άποψή σου για τον Παύλο Γκαρσία στους μήνες που είναι στο τιμόνι της ομάδας, για να το κλείσουμε κιόλας? Κοίταξε, για τον Παύλο, θα ξεκινήσω να πω ότι εκτός το ότι, μάλλον σαν ποδοσφαιριστής που είναι και την προσωπικότητα που ήταν, δεν μπορεί να την αφισβητήσει και να πει τίποτα πάνω σε αυτό. Το ότι ήταν στην ΚΑΠΑ 20, γιατί ακούγεται πολύ το ότι ήταν προπονητής στην ΚΑΠΑ 20, εγώ θα το πω ακόμα μια φορά, δεν έχει καμία σχέση με το να μπαίνεις μέσα στην Τούμπα και να είσαι στην επαγγελματική ομάδα και να υπάρχει αυτή η σχέση που υπάρχει για το αποτέλεσμα, για την πρώτη θέση και όλα αυτά. Δεν έχει καμία σχέση. Τώρα, από την άλλη, θα έλεγα ότι ο Πάπου Γκαρσία ακόμα δεν έχει δείξει ότι μπορεί να διαχειριστεί σωστά το υλικό που έχει, τις απαιτήσεις που έχει μια ομάδα σαν τον ΠΑΟΚ. Από την άλλη υπάρχουν και τα ελαφρυντικά ότι έλα Γιώργο, τον χάσαμε Στέργιο, ναι. Τον χάσαμε. Έχει και τα ελαφρυντικά είπε, αλλά δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει. Σαφώς και έχει ελαφρυντικά και αρκετά σε σχέση με την συλλογική, έτσι, συνολική, όχι συλλογική, συνολική παρουσία της ομάδας στη διάρκεια της φετινής περίοδου. Ας το καλέσουμε λίγο να τον αποχαιρετήσουμε, να μην είναι τσάκομψος. Εντάξει, ναι, να μας πει και τα ελαφρυντικά και να ολοκληρώσουμε. Ναι, ναι. Εντάξει, είναι μεγάλη κουβέντα, Κώστα, γενικότερα. Εντάξει, όσο μπορούμε να την αναλύσουμε. Βέβαια, και ναι, να... ναι, ναι. Και βλέπεις, χωρίς να μπαίνουμε σε πρόσωπα ένα προς ένα, δηλαδή αν το πάμε έτσι θα θέλουμε ένα πεντάωρο. Okay, εγώ θα πω ότι είναι πολύ ο όγκος δουλειάς που περιμένει την ομάδα και πρέπει να κάνει πολλές σωστές κινήσεις και ελάχιστα λάθη. Γιατί δεν είναι μόνο 2-3 περιπτώσεις. Ας έχουμε πάλι τον Γιώργο. Έλα, Γιώργο. Ναι, έπεσε η γραμμή. Ναι, ναι. Ναι, έλεγες για τα ελαφρυντικά για να κλείσουμε. Ναι. Ναι.
Νομίζω ότι από τη στιγμή που έχει επιλεχθεί και, και είναι η επιλογή της διοίκησης να είναι ο προπονητής, για μένα προσωπική μου εκτίμηση είναι πρέπει να παραμείνει και την επόμενη χρονιά, να κάνει τον ανάλογο προγραμματισμό του, να κάνει τις επιλογές του σε ό,τι έχει να κάνει το ρόστερ της ομάδος, οι παίχτες θα φύγουν, αλλά πολύ περισσότερο τους παίχτες θα φέρει στην ομάδα και σε ποιες θέσεις χρειάζονται αυτοί οι ποδοσφαιριστές. Και αυτό πρέπει να το κάνει όχι μόνο ο Γκαρσία σε συνεννόηση με τους ανθρώπους που είναι στο team και με τη διοίκηση, να στηριχτεί από τη διοίκηση, έμπρακτα όμως να στηριχτεί σε ό,τι έχει να κάνει τις επιλογές τους, τους ποδοσφαιριστές, αλλά και σε ό,τι έχει να κάνει στο κομμάτι ότι είμαστε δίπλα σου και πορευόμαστε, σε στηρίζουμε και πάμε όλοι μαζί. Δηλαδή να γίνει ξανά ο ΠΑΟΚ μια οικογένεια. Από τον πρώτο που είναι ο Ιβάνος Σαλίδης μέχρι και τον τελευταίο, και να πάνε να πορευτούν όλοι μαζί σαν οικογένεια. Προσωπική μου άποψη είναι αυτή, ότι πρέπει για μένα, ας πούμε, να παραμείνει ο Γκαρσία, έτσι ώστε να δούμε αν αυτό το παιδί πραγματικά μπορεί να σηκώσει το βάρος μιας μεγάλης ομάδος, προπονητικά πάντα μιλάω, όπως είναι ο ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Απόλυτος και ξεκάθαρος Γιώργος, ευχαριστούμε πάρα πολύ Γιώργο. Καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ, χάρηκα πάρα πολύ, χάρηκα. Καλό μεσημέρι. Και εμείς, γεια σου Γιώργο. Γεια.